Κερδισμένοι και χαμένοι ιδιοκτήτες ακινήτων αναδεικνύονται μέσα από την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για μειώσεις στα τσουχτερά μπιλιατάκια του ένφια. Χαμόγελα έστω και συγκρατημένα για πολλούς ιδιοκτήτες σπιτιών σε συνοικίες του Ηρακλείου που θα πληρώσουν χαμηλότερα ποσά, καθώς ο οικογενειακός προϋπολογισμός δεν αντέχει αλαβάρι. Όπως παραδείγματος χάρη στο Μασταμπά, στις Πατέλες, στη Θέρισο και σε άλλα προάστια κοντινά στο κέντρο του Ηρακλείου, όμως επειδή οι φόροι οι οποίοι ορίζονται από τον ένφια και οι συντελεστές είναι 9 διαφορετικοί συντελεστές, οπότε παρόλο που θα παρουσιαστεί στα προαναφερθέντα προάστια μία αύξηση του 10%, θα επέλθει μία μείωση της τάξης του 27 έως 30% στον ένφια. Μία έστω και μικρή ανάσα για όσους πληρώνουν δυσβάσταχτα ποσά. Εγώ πληρώνω αρκετά, 800 ευρώ ένφια. Οπότε είναι απαραίτητη μια. Είναι απαραίτητη, εντελώς. Είναι δυσβάσταχτα τα ποσά. Δηλαδή, από το νοικοκυριό μας φεύγει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Εγώ πληρώνω λίγα. 50 ευρώ πληρώνω. Οπότε, αν έρθει και μείωση. Αν έρθει μείωση, καλή. Δεν έχουμε δει ακόμα συντελεστές μείωσης του φόρου αναπεριοχή. Περιμένουμε υπουργική νόμο, τροποποίηση του νόμου, υπουργική απόφαση με εξειδίκευση, ώστε να το δούμε στην πράξη. Στον αντίποδα έχουν απογειωθεί οι τιμές ζώνης της Χερσονήσου με αύξηση που φτάνει έως και το 75% σύμφωνα με την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου. Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών σε τρεις περιοχές της Κρήτης οδηγεί σε δυσάρεστες εκπλήξεις, αφού οι ιδιοκτήτες θα δουν αντί για μειώσεις στον ένφια αυξήσεις. Τέτοιες περιοχές στην Κρήτη είναι ο Άγιος Νικόλαος, η Χερσόνησος και η Νέα Αλικαρνασσός. Στις περιοχές αυτές έχουν αυξηθεί αδικαιολόγητα οι αντικειμενικές αξίες. Τα αυξημένα ποσά του φόρου στις περιοχές αυτές δεν δικαιολογούνται σύμφωνα με τον κύριο Αράποκλου. Στη Μεν Χερσόνησο και Άγιο Νικόλαο λόγω της υποτιθέμενης τουριστικής ανάπτυξης, που κανονικά έπρεπε να υπάρχει μείωση, όχι αύξηση, γιατί ο τουρισμός σε σχέση με το 2019 είναι σε χειρότερη κατάσταση. Τώρα όσον αφορά τη Νέα Αλικαρνασσό, εδώ έχουμε αύξηση αντικειμενικών αξιών λόγω της επικείμενης απομάκρυνσης του αεροδρομίου, η οποία όμως θα γίνει σε βάθος χρόνου δεκαετίας. Συνολικά εκτιμάται ότι 8 στους 10 πολίτες θα δουν μόνιμα ακόμη μεγαλύτερη μείωση του ένφια, το 6% θα διαιτήσει αύξηση που δεν ξεπερνά τα 50 ευρώ και το 14% θα πληρώσει τον ίδιο φόρο.